Γεια σας. Είμαι η Κατερίνα Σολδάτου και ασχολούμαι με τον εναέριο ακραίο χορό, μάλλον με τον ακραίο εναέριο χορό, και ήρθα σήμερα να σας μιλήσω για αυτό που δημιουργεί, αυτό που είναι το απόλυτο της δημιουργίας. Αυτό λοιπόν που είναι το απόλυτο της δημιουργίας για μένα είναι τα όνειρα. Και ποιος δεν έχει όνειρα? Όλοι ξεκινάμε με πάρα πολλά όνειρα και κάπου στην πορεία το χάνουμε. Αλλά όλοι έχουμε αυτή τη μαγική πλατφόρμα πάνω στην οποία υπάρχουν κενές σκέψεις, πάνω στις οποίες σκέψεις εμείς δημιουργούμε το όνειρο. Ξεκινώντας λοιπόν από μικρή ηλικία, έχουμε τα όνειρα. Αρχίζουμε, φανταζόμαστε. Δημιουργούμε κάποια συνθήκη στο μυαλό μας που δημιουργεί εικόνες. Φανταζόμαστε περισσότερο. Τι γίνεται στην πορεία? Τα φέρνει έτσι η ζωή, έτσι μας μαθαίνουν, έτσι γινόμαστε, ότι αυτή η πλατφόρμα σιγά-σιγά αρχίζει και χάνει το όνειρο. Παίρνει απλά πληροφορίες. Και αυτές οι πληροφορίες είναι που μας καθοδηγούν στο υπόλοιπο της ζωής μας. Όταν λοιπόν ήμουν μικρή, είχα δύο όνειρα. Το ένα είναι να γίνω χορεύτρια και το άλλο να γίνω ο Σούπερμαν. Θα ήθελα λοιπόν από σας, από όποιους θέλετε, να κλείσετε για λίγα δευτερόλεπτα τα μάτια σας και να φανταστείτε ποιο ήταν το πιο δυνατό σας όνειρο όταν ήσασταν παιδιά. Τέλεια. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι οι περισσότεροι δεν έχετε πιάσει ακριβώς το όνειρο που είχατε και ότι είναι κενό. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της συνάντησης όλοι θα έχετε θυμηθεί το πιο δυνατό σας όνειρο. Ίσως λίγο πλησίασα τα δύο βασικά μου όνειρα. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω μια τεράστια ευθύνη που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή και μοιράζομαι μαζί σας σκέψεις και πληροφορίες. Και το βάρος είναι ότι θέλω από όλες αυτές τις σκέψεις και πληροφορίες ο καθένας να πάρει αυτό που είναι καλύτερο για αυτόν. Όπως είδατε πριν, ύπταμε σε διάφορα φαράγγια, γέφυρες, μπαίνω κάτω από το νερό. Και όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας ιδέας που λέγεται «Ελλάδα έχεις ψυχή». Το βαθύτερο νόημα της ιδέας είναι να θυμηθούμε όλοι την πολιτισμική και τη φυσική ομορφιά της χώρας μας και μαζί με την ομάδα έχουμε τη διάθεση να τραβήξουμε τον κόσμο προς τη φύση. Προς τα εκεί δηλαδή που όλοι ξεκινήσαμε. Η φύση είναι το δικό μας κενό εκεί πέρα που δημιουργούμε. Επίσης, να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τους ανθρώπους, να αρχίζουν να κοιτάνε λίγο περισσότερο να βγαίνουν από τη βολή τους. Να μπαίνουν σε δύσκολη συνθήκη, να δυσκολεύονται. Άρα, τη στιγμή που δυσκολεύεσαι, τι γίνεται? Έχεις μόνο ένα δρόμο για μας. Το δρόμο της εξέλιξης. Το δρόμο που σε πάει πιο πέρα, που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Εδώ είμαι στον Ισμό της Κορίνθου. Το έκανα δύο φορές, πήγα δύο φορές και εδώ είμαι στο Βίκο. Σε ένα φαράγγι 800 μέτρων, το οποίο έχει βραβείο Guinness για το πιο βαθύτερο φαράγγι στον κόσμο. Και εδώ πέρα στο ναυάγιο. Έρχομαι να σας πω ότι ακόμα και τώρα που σας μιλάω, έχω ένα άγχος απίστευτο και θα σας πάω στην επόμενη εικόνα, που είναι στα μετέωρα. Αυτό έγινε στα μετέωρα λίγο πριν απαγορεύσουν οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Είναι ένας υπέροχος τόπος και νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζετε για τα μετέωρα. Εκεί είχα να αντιμετωπίσω
2 πολύ δύσκολες μέρες. Επί 2 μέρες έπρεπε να σκαρφαλώσω 300 μέτρα βράχων, να κατέβω περίπου στα 250 μέτρα, να ωριθώ, να χορέψω σε πολύ κρύο και σε ανωδικό άνεμο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που βγαίνω στο κενό, είτε είναι στα Μετέωρα, είτε είναι στη Χαλκίδα, είτε στο Φαράγγι του Βίκου, γίνεται το εξής. Είναι σαν να αλλάζει όλο μου το σύστημα. Όλη μου η εσωτερική κατάσταση γίνεται κενή. Και θα σας προσκαλέσω πάλι να κλείσετε τα μάτια σας και θέλω να φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι είστε στην πιο στρεσογόνο κατάσταση. Μπορείτε να φανταστείτε ακόμα ότι μπορεί να είσαστε στο κενό από ένα πανί όπως είμαι εγώ. Πάρτε μερικά δευτερόλεπτα, όποια από εσάς θέλετε, και μπείτε. Θέλω να κρατήσετε αυτή την εικόνα. Και τώρα θα σας πω ότι αυτή είναι η εικόνα που βλέπω εγώ τη στιγμή που είμαι στο κενό. Είναι σαν να βγαίνω από το σώμα μου και βλέπω όλη τη διαδικασία. Είμαι απόλυτα σίγουρη για αυτό που κάνω. Όλες οι περιττές σκέψεις βγαίνουν, φεύγουν, είναι μακριά. Ασχολούμαι μόνο με αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή και αυτό είναι που με εξελίσσει, με κάνει καλύτερο άνθρωπο, με κάνει πιο δυνατή και με κάνει να βλέπω πέρα από αυτό που απλά μου δίνεται. Κάθε εικόνα που σας έδειξα για μένα είναι ένα κενό, ένα μικρό κενό, το οποίο το γεμίζω με το όνειρο που πραγματοποιώ. Αν όταν είσαι στο κενό ή σε οποιαδήποτε ακραία συνθήκη. Φαντάζομαι, όχι, μάλλον θέλω να το πω λίγο διαφορετικά. Όταν είσαι στο κενό ή σε οποιαδήποτε ακραία συνθήκη, αναγκάζεσαι να αποκόψεις οτιδήποτε περιττό. Τι συμβαίνει όταν αναγκάζεσαι να αποκόψεις οτιδήποτε, το οποίο δεν έχει σημασία εκείνη τη στιγμή. Μπαίνεις σε μία κατάσταση ροής. Λέγεται state of flow. Στην οποία κατάσταση είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, την πιο δημιουργική. Η φαντασία σου είναι στο καλύτερο επίπεδο και εσύ εξελίσσεσαι μαγικά. Οπότε γενικά εγώ διαλέγω ακραίες καταστάσεις για να ενεργοποιηθώ και να γίνω σίγουρα πολύ καλύτερος άνθρωπος. Εκτός από αυτό υπάρχει το κομμάτι το καλλιτεχνικό. Δηλαδή, ναι, εκείνη τη στιγμή εξελίσσομαι σαν μυαλό, σαν άνθρωπος και αυτά, αλλά συγχρόνως και σαν καλλιτέχνης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη τέχνη το να μπορείς να εωρίσεις το κενό και να μπορείς να κρατήσεις μια ισορροπία και στο σώμα σου, μια αρμονία στις κινήσεις. Εδώ είμαι μέσα στον πυλώνα του Ρίου Αντιρίου. Πριν ήμουνα έξω στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Και εδώ είμαι στη γέφυρα της Τατάρνας. 1η-1η-2017. Τι πρέπει να κάνουμε την πρώτη μέρα του χρόνου, τι έχουμε μάθει να κάνουμε, να είμαστε με την οικογένειά μας, να κάνουμε το τραπέζι, τα κλασικά. Να βγούμε να διασκεδάσουμε, να ξυπνήσουμε αργά το πρωί. Αποφάσισα ότι αυτό δεν έχει καταλληλότητα για μένα. Και το ίδιο έγινε και με τον άντρα μου και με ένα φίλο μας, ένα ερείτη, οποία και αποφασίσαμε και οι τρεις μαζί, να φύγουμε παραμονή πρωτοχρονιάς, να βρεθούμε σε αυτή την υπέροχη γέφυρα με μείον 3 βαθμούς Κελσίου, ευτυχώς ήλιο και τίποτα, πολύ λίγο αέρα, και κάναμε αυτό. Και ήταν μία από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου και μία από τις πιο δημιουργικές μέρες. Εδώ είμαι με τον άντρα μου, πριν λίγο καιρό, στη Βεντέλη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου δημιουργεί μια κατάσταση ισορροπίας και ηρεμίας. Ο άνθρωπος που υποστηρίζει ό,τι αποφασίζω και είναι και σήμερα εδώ, στο πλευρό μου. Και επίσης, με επηρέασε, μάλλον με ενέπνευσε να ξαναμπω στην ελεύθερη κατάδυση. Κάποτε ασχολούμουν πάρα πολύ με την ελεύθερη κατάδυση. Από μικρή ηλικία βουτούσα σε μεγάλο βάθος με τον πατέρα μου. Σε κάποια στιγμή, λόγω έλλειψης γνώσης, έκανα μία ζημιά στα αυτιά μου. Και μου είχε πει και ένας γιατρός ότι, Κατερίνα, πάνω από 2 μέτρα δεν θα πας. Κι όμως, τα ξεπέρασα κατά πολύ. Και θέλω να σας πάω στο επόμενο κενό που βιώνω,
μέσα από την ελεύθερη κατάδυση. Εδώ είναι μια φωτογραφία που βρίσκομαι με τα πανιά μου κάτω από το νερό, γιατί έχω και μια αγάπη στο να συνδυάζω πράγματα. Μου αρέσει να σκέφτομαι ιδέες και να συνδυάζω αυτό που κάνω έξω με κάτω από το νερό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να ενώνεις πράγματα. Και ο βαθύτερος στόχος μου είναι ότι έχοντας τον αέρα και έχοντας το μεγάλο βάθος, έρχομαι και φέρνω ένα balance, κάνω μια εξισορρόπηση. Και πραγματικά θεωρώ ότι όλοι μας θέλουμε εξισορρόπηση και ο καθένας έχει τον τρόπο του να τα φέρνει αυτά σε balance, σε ισορροπία. Εδώ είναι μια άλλη. Και εδώ είναι μια κατάδυση στο σκηνή. Είναι στα πλαίσια προπόνησης που κάνω. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα όταν καταδύομαι, με τι κενό έρχομαι αντιμέτωπη? Είναι το κενό που εγώ πρέπει να αντιμετωπίσω και κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έχω μία ανάσα να καταδυθώ και με την ίδια ακριβώς ανάσα να βγω έξω από το νερό, να ξαναπάρω τη δεύτερη ανάσα. Άρα υπάρχει ένα θέμα επιβίωσης. Επίσης, όταν καταδύεσαι, αρχίζουν και γίνονται πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Η όρασή σου δεν είναι αυτή που έχεις έξω. Η ακοή σου δεν είναι αυτή που έχεις έξω. Και αν δεν είσαι ήρεμος και συγκεντρωμένος ακριβώς σε αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή, μπορεί να είναι μοιραίο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κενό για μένα. Δημιουργείται ένα κενό εκείνη τη στιγμή που είναι πολύ διαφορετικό με το άλλο έξω. Έξω είσαι πολύ πιο ενεργοποιημένος, έχεις περισσότερη ένταση. Και ξαφνικά καλούμε, ενώ είμαι εκεί και έχω ένταση σαν άνθρωπος, να ρίξω τελείως. Τελείως όμως την έντασή μου και να μπω σε μια κατάσταση ροής πολύ διαφορετική. Μια εξαστική κατάσταση. Άρα, αυτό που εγώ νιώθω εκείνη τη στιγμή και βιώνω είναι κάτι που είναι πολύ έξω από τον εαυτό μου. Και γενικά δεν έχουμε μάθει να μπορούμε να ανασένουμε κάτω από το νερό. Έτσι δεν είναι? Οπότε εκεί καλούμε να μάθω να λειτουργώ κάτω από το νερό, να ρίχνω τους παλμούς μου, να είμαι ήρεμη και να μπορώ να δημιουργώ ωραίες εικόνες. Να μπορώ να χορεύω, να μπορώ να κινούμαι με χάρη. Όλο αυτό είναι κάτι που παίρνει χρόνο. Και εδώ είναι μια, πώς να την πω, power στάση, την οποία αγαπάω πάρα πολύ και ήταν πολύ αυθόρμητη. Και ήθελα να μοιραστώ αυτή την εικόνα μαζί σας και θα ήθελα κάποια στιγμή να πω, μάλλον θα ήθελα μετά, αφού τελειώσουμε, να μου πείτε όλοι, να μου πει όποιος θέλει τι του δημιούργησε αυτή η εικόνα. Σπεύσε με σεβασμό και αγάπη. Σπεύσε σεβασμός, πειθαρχία, ειλικρίνεια, υπομονή, σθένος. Και το βασικότερο όλων, επιμονή. Μη σταματάτε να επιμένετε στο όνειρό σας. Όλοι έχετε όνειρο. Όλοι έχετε αυτή την καινή πλατφόρμα που άμα την πιάσετε μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτα πράγματα. Απλά κάτι γίνεται στην πορεία. Κάτι γίνεται στην πορεία και το χάνουμε. Θα ήθελα να πάρετε όλη αυτή την πλατφόρμα σας και να ξαναρχίσετε να χτίζετε όνειρα. Δεν έχει σημασία τι όνειρο είναι, ο καθένας έχει το δικό του. Αλλά δώστε καρδιά στο όνειρό σας. Βγείτε από τη βολή σας. Σταματήστε να ακούτε αυτό που όλοι θέλουν να ακούσετε. Και ακούστε αυτό τον εσωτερικό σας εαυτό, που σίγουρα θα σας εξελίξει καλύτερα και πιο ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.